Αθηνών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη, εφρανθείτε ουρανή και πανηγύρισε γη. Ο Χριστός εν σαρκή, αγάλεσθε με τρόμο και χαρά, τρόμο για την αμαρτία, χαρά για την ελπίδα, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι σκιές υποχωρούν, η αλήθεια φανερώνεται, ο αμήτωρ απάτωρ γίνεται, οι νόμοι της φύσεως καταλύονται, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, ότι παιδίον γεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν, και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος. Ο Ιωάννης ας διαλαλήσει, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, και εγώ θα διαλαλήσω της ημέρας τη δύναμη. Ο άσαρκος σαρκώνεται, ο αόρατος οράται, ο αψηλάφητος ψηλαφάται, αρχίζει ο άχρονος, ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ας σκανδαλίζονται οι Ιουδαίοι, ας περιγελούν οι ειδωλολάτρες, ας φλιαρούν οι αιρετικοί. Τότε θα πιστέψουν, όταν τον δουν να ανέρχεται στον ουρανό, κι αν όχι τότε, πάντως όταν κατέρχεται από τους ουρανούς και κάθεται στον θρόνο σαν κριτής. Και αυτά μεν αργότερα, τώρα όμως η πανήγυρης είναι θεοφάνεια και αλλιώς γενέθλια, γιατί φανερώθηκε στους ανθρώπους ο Θεός διαγεννήσεως. Αυτή είναι η πανήγυρής μας, αυτό γιορτάζουμε σήμερα, τον ερχομό του Θεού στους ανθρώπους, για να πορευτούμε οι άνθρωποι προς τον Θεό. Μάλλον να επανέλθουμε, για να αποθέσουμε τον παλαιόν άνθρωπο και να ντυθούμε τον νέο. Ας γιορτάζουμε λοιπόν όχι σαρκικός, αλλά θεϊκός, όχι κοσμικός, αλλά υπερκοσμίως, όχι την ασθένεια, αλλά την θεραπεία, όχι την πλάση, αλλά την ανάπλαση. Το ιδιόμελο προεορτάσουμε εν λαή, σε ήχο πρώτο θα ακούσουμε από τη χοροδία μας. Oh.
Κύριος και Σωτήρας μας, κατέβηκε στη γη προς εμάς και μας χάρισε την αιώνια ζωή. Είμαστε εχθροί Του και συμφιλιώθηκε μαζί μας, σημειώνει ο Όσιος Εφραίμος Ήρος. Είμαστε γήινοι και γίναμε πουράνοι, θνητοί και κληθήκαμε αθάνατοι, τέκνα του σκότους και γίναμε τέκνα του φωτός, εχμάλωτοι και ανακληθήκαμε, δούλοι της αμαρτίας και ελευθερωθήκαμε, φτωχοί και πλουτίσαμε, χαμένοι και βρεθήκαμε, μισητοί και αγαπηθήκαμε, άδικοι και δικαιωθήκαμε, όχι ελεημένοι και ελεηθήκαμε, αμαρτωλοί και σωθήκαμε, σκορπισμένοι και συναχθήκαμε, γη και στάχτη και γίναμε γη του Θεού, γυμνοί και σκεπαστήκαμε, γίναμε και κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του μονογενούς Υιού Του. Να όλα αυτά μας χάρισε ο Κύριός μας. Τι λοιπόν θα ανταποδώσουμε σε Αυτόν εμείς αγαπητοί μου? Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός γεννήθηκε προαιώνων από τον ουράνιο Πατέρα Του, σαρκώθηκε στους έσχατους καιρούς από την Παρθένο με τον τρόπο που Αυτός γνωρίζει και γεννήθηκε από Αυτήν ασπόρος και αφράστος, διατηρώντας άφθορη την παρθενία Της, όπου γαρβούλεται Θεός, νικάται εφήσεως τάξης. Ο Θεός Λόγος, δηλαδή, κατοίκησε μέσα στην Παρθένο και έτσι γεννηθήκαμε από Αυτήν, Θεός με ανθρώπινη σάρκα, για να μας σώσει. Η Παρθένος Μαρία τον ονόμασε γιο της, που όμως το ανθρώπινο σώμα του δεν ήταν χωρισμένο από τη δόξα της θεότητός του, διότι είναι ένας Θεός που φανερώθηκε στον κόσμο με σώμα και που οι δύο φύσεις του ενώθηκαν σε μια υπόσταση. Όποιος τις χωρίζει θα χωριστεί από τη βασιλεία του και όποιος τις συγχαίει θα χαθεί στερημένος στη ζωή του Χριστού. Το ιδιόμελο μέγα και παράδοξον θαύμα σε ήχο δεύτερο ερμηνεύει η χοροδία. Παρθένος Μαρία, συνεχίζει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, γέννησε τον Χριστό, Θεό και άνθρωπο.
τούτο μαρτυρείται και στην αρχή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Από την αρχή υπήρχε ο Υιός και Λόγος του Θεού, και αυτός ο Λόγος ήταν ενωμένος με τον Θεό Πατέρα, και ο Λόγος ήταν Θεός. Τα πάντα έγιναν δι' αυτού, και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτε από όσα έχουν γίνει. Αυτός ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Ο μονογενής Υιός του Θεού, δηλαδή που είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και γεννήθηκε πριν από όλους τους αιώνες από τον Πατέρα χωρίς μητέρα, κατά τους έσχατους χρόνους αυτός ο ίδιος γεννιέται από την Παρθένο Μαρία χωρίς Πατέρα, Θεός που φόρεσε από αυτήν σάρκα. Έτσι γίνεται άνθρωπος που δεν ήταν, μένοντας Θεός όπως ήταν, για να σώσει τον κόσμο. Αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, μονογενής από τον Πατέρα και από τη Μητέρα επίσης μονογενής. Ομολογώ πως αυτός είναι Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος, με δύο φύσεις, ενωμένες αδιαιρέτως, ασυγχύτως, ατρέπτος σε μιαν υπόσταση, δηλαδή πρόσωπο, που φόρεσε σάρκα εμψυχωμένη με ψυχή λογική και νοερή, και έτσι έγινε σε όλα ομοιοπαθής με μας, εκτός όμως από την αμαρτία. Είναι ταυτοχρόνως επίγειος και ουράνιος, πρόσκαιρος και αιώνιος, ως άνθρωπος με αρχή και ως Θεός άναρχος, κτιστός και άκτιστος, παθητός και απαθής, Θεός και άνθρωπος. Ένα πρόσωπο του Πατρός και ένα πρόσωπο του Υιού και ένα πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Μία θεότητα, μία δύναμη, μία βασιλεία σε τρία πρόσωπα. Το ιδιόμελο εκ των μεγάλων ορών των Χριστουγέννων Ιωσήφ υπέ ημίν σε ήχο τρίτο θα ακούσουμε από τη χοροδία μας. Maria, ave Maria.
τα γενέθλια του Χριστού που θα εορτάσουμε είναι το πιο ωφέλιμο και το πιο θεϊκό από όσα έπραξε ο Θεός χάριν των ανθρώπων, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο προαιώνιος και απερίληπτος και παντοκράτορ λόγος γεννιέται τώρα κατά σάρκα σε σπήλαιο ως ανέστιος, άστεγος, άϊκος και τοποθετείται ως βρέφος στην φάτνη. Βλέπετε από τα ανθρώπινα μάτια, ψηλαφείται από τα χέρια και περιτυλίγεται με βρεφικά σπάργανα, καθώς αναμίχθηκαν άμικτα Θεός και σάρκα σε μιαν ύπαρξη θεανδρικής υποστάσεως. Μέσα δηλαδή στην παρθενική γαστέρα, με την ευδοκία του Πατρός και τη συνέργεια του Πνεύματος, ουσιοποιήθηκε ο υπερούσιος Λόγος. Τώρα ελευθερώνεται από την γαστέρα και γεννιέται σαν βρέφος στη φάτνη, υμνούμενος από εμάς. Έτσι ο Θεός, που ήταν οργισμένος με το γένος των ανθρώπων, έρχεται φορώντας σάρκα για να τους προσφέρει την ειρήνη Του και να τους συμφιλιώσει με τον Ανώτερο Πατέρα. Ιδού, λέει, γεννήθηκε όχι για μας τους αγγέλους, αλλά για σας τους ανθρώπους, Σωτήρας ο Χριστός, Κύριος στην πόλη του Δαβίδ, την Βηθλεέμ. Βέβαια και παλαιότερα παρουσίασε κάποια δείγματα ειρήνης προς τους ανθρώπους. Και στο Μωυσή μιλούσε, καθώς θα μιλούσε κάποιος προς τον φίλο του, και τον Δαβίδ βρήκε όπως τον ήθελε η καρδιά του, αλλά και σε ολόκληρο το γένος των Ιουδαίων πρόσφερε σύμβολα της ειρήνης, κατεβαίνοντας για χάρη τους στο όρο Σινά. Αυτή την ειρήνη που τη λάβαμε ως κληρονομιά από τον γεννηθέντα τώρα σωτήρα μας, ας τη φυλάξουμε με όλη μας τη δύναμη. Ας ειρηνεύσουμε λοιπόν πρώτα προς τον Θεό, πράττοντας τα ευάρεστα σ' Αυτόν. Ζώντας δηλαδή με σοφροσύνη, ζώντας μέσα στην αλήθεια και την δικαιοσύνη, προσκαρτερώντας τις προσευχές και τις δεήσεις, άδοντες και ψάλλοντες μέσα στις καρδιές μας προς τον Κύριο. Το δοξαστικό της ενάτης ώρας των Χριστουγέννων σήμερον γεννάται εκ Παρθένου σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, θα αποδώσει η χοροδία.
Λοιπόν, για να φτάσουμε στην πνευματική Βηθλεέμ της Ιουδαίας και να βρούμε τον βασιλέα του ουρανού και της γης, γράφει ο Ηλίας Μινιάτης, ας ακολουθήσουμε τους τρεις ευλαβείς μάγους. Εκείνους τους οδηγούσε το άστρο, δείχνοντάς τους την οδό και τον τόπο της γεννήσεως του Χριστού. Εμείς έχουμε σαν άλλο αστέρι τον Λόγο του Θεού, το Ιερό Ευαγγέλιο, δηλαδή των νόμων της Χάριτος. Οι μάγοι μόλις έφτασαν και είδαν εκείνο το θείο παιδί με τα Μαρίας της μητρός αυτού, έπεσαν με πολύ ευλάβεια και προσκύνησαν. Άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Με το χρυσάφι τον τίμησαν ως βασιλιά, με το λιβάνι ως Θεό και με τη σμύρνα ως άνθρωπο θνητό. Και εμείς πηγαίνοντας στην εξομολόγηση και τη Θεία Μετάληψη, πρέπει να προσφέρουμε στο Χριστό τρία δώρα. Πρώτον, την καρδιά μας. Δεύτερον, το πνεύμα μας. Και τρίτον, την έκρωση των παθών της σαρκός με τη συντριβή και την κατάνοιξη. Ή και αλλιώς, ας προσφέρουμε τα εξής τρία δώρα. Σαν χρυσάφι την ελεημοσύνη, σαν λιβάνι την προσευχή και σαν σμύρνα δάκρυα πικρά μετανοίας. Αυτές είναι οι προετοιμασίες της αληθινής εξομολογήσεως και της άξιας μεταλήψεως. Οι μάγοι, αφού προσκύνησαν τον Χριστό, δεν επέστρεψαν από τον ίδιο δρόμο που ήρθαν, αλλά πήραν άλλον και γύρισαν στον τόπο τους. Αυτό είναι το πιο αναγκαίο. Δεν πρέπει να γυρίσουμε πάλι από τον ίδιο δρόμο που ήρθαμε. Όχι, αλλά διάλυση οδού. Να αλλάξουμε δρόμο και τρόπο. Να αλλάξουμε τα ήθη μας. Να αλλάξουμε ζωή. Διάλυση οδού. Μην επιστρέψουμε στα προηγούμενα πάθη μας και τις προηγούμενες αμαρτίες μας. Διάλυση οδού. Ας ακολουθήσουμε τον δρόμο της χριστιανικής αρετής. Με δύο λόγια, πρέπει να εγκαταλείψουμε την οδό της απολίας που με τις κακές μας συνήθειες μας οδηγούσε ολοταχώς προς την κόλαση. Ας βαδίσουμε άλλη, την οδό της τέλειας διορθώσεώς μας που θα μας οδηγήσει ασφαλώς στην αιώνια ζωή. Κλείνοντας, θα ακούσουμε από τη χοροδία μας το απολυτίκαιο των Χριστουγέννων, η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, σε ήχο τέταρτο. Η γέννηση του Χριστού, το μέγα αυτό γεγονός της ιστορίας του κόσμου, γιορτάζεται από την Εκκλησία μας με δοξολογία και κατάνοιξη, που θαυμαστά εκφράζεται στην ειδημελή υμνογραφία και την ειρηνόχητο εικονογραφία. Έτσι, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, ο απλός ορθόδοξος χριστιανός ζει το μυστήριο της σαρκώσεως με τις αισθήσεις του, που μεταμορφώνονται για να γίνουν μέσα κοινωνίας με το άρρητο. Προσκυνώντας την εικόνα της γεννήσεως, βλέπει με τα μάτια του τη θεολογία της σαρκώσεως
και αισθάνεται την εφροσύνη της ενανθρωπίσεως, αλλά και ο άγευστος πνευματικής ζωής μελετητής μπορεί και από αυτήν και μόνο την εικόνα να αντιληφθεί το πνευματικό μεγαλείο, το μυστικό βάθος και το αισθητικό κάλος της Ορθοδόξου τέχνης. Η ανάλυση της εικόνας των Χριστουγέννων είναι το επόμενο θέμα της απόψινής βραδιάς που θα παρουσιαστεί με την επιμέλεια του κυρίου Κώστα Δαντήλη. Του Χριστού ξεκινά από εκείνα που λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για αυτήν και έχει και άλλα στοιχεία της παράδοσης της Εκκλησίας μας. Η Φάτνη βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας μέσα σε ένα μαύρο και σκοτεινό τριγωνικό σπήλαιο. Το Ευαγγέλιο, όπως είναι γνωστό, δεν λέει τίποτα για το σπήλαιο. Μας πληροφορεί όμως γι' αυτό η παράδοση και μάλιστα η αρχαία. Το σκοτεινό χρώμα του σπηλαίου δεν μπαίνει τυχαία εκεί. Δείχνει τη σκοτεινιά του πρωτοχριστιανικού κόσμου, μέσα στην οποία λάμπει το κατάλευκο σπαργανωμένο βρέφος φωτίζοντάς του. Μέσα στη Φάτνη είναι εξαπλωμένο το γεννηθέν πεδίο, τυλιγμένο σε λευκά σπάργανα. Αυτό είναι και το κέντρο της εικόνας, προς το οποίο συγκλίνουν τα πάντα. Η γέννηση του Χριστού μέσα στο σπήλαιο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, μοιάζει με το πνευματικό φως που έλαμψε μέσα στα σκοτάδια του θανάτου που τύλιγαν το ανθρώπινο γένος. Πάνω από τη Φάτνη βρίσκονται δύο ζώα, ένα βόδι και ένα γαϊδουράκι. Η θέση του στο κέντρο της εικόνας δείχνει τη σπουδαιότητα που δίνει η Εκκλησία μας σε αυτή τη λεπτομέρεια. Χωρίς αμφιβολία, το να υπάρχουν εκεί τα δύο αυτά ζώα εξηγείται από την πρακτική ανάγκη. Η Παρθένος ταξίδεψε καθισμένη πάνω σε ένα γαϊδουράκι και το βόδι το οδήγησε εκεί ο Ιωσήφ που ήθελε να το πουλήσει για να βγάλει τα έξοδα του ταξιδιού. Την εξηγεί και η προφητεία του Ισαΐα. Γνωρίζει το βόδι τον ιδιοκτήτη του και ο όνος τη Φάτνη του Κυρίου του. Ο Ισραήλ όμως δεν με γνωρίζει και ο λαός δεν με καταλαβαίνει. Ο Θεός κατεβαίνοντας στη γη και έχοντας γίνει άνθρωπος δεν βρήκε θέση ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί αυτοί δεν τον δέχτηκαν. Το σπήλαιο και η Φάτνη ανήκουν στα ζώα. Επίσης η παράσταση των ζώων κοντά στη Φάτνη του Χριστού θυμίζει και την προφητεία του Αβακούμ. Θα γνωριστείς ανάμεσα σε δύο ζώα. Κέντρο μαζί με τον Χριστό βρίσκεται και η μητέρα του, η Παναγία, ξαπλωμένη κοντά στο παιδί της, πάνω σε ένα στροσίδι όπως συνηθίζεται στην Ανατολή. Η παρουσία της εκεί δείχνει πως στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου βοηθά και το ανθρώπινο γένος. Η Θεοτόκος Μαρία είναι η καινούργια Εύα. Όπως η πρώτη Εύα έγινε μητέρα των προχριστιανικών ανθρώπων, έτσι η νέα Εύα, η Μαρία, έγινε μητέρα της νέας ανθρωπότητος. Όμως η πρώτη έδωσε προσοχή στα λόγια του φιδιού μέσα στον Παράδεισο. Η δεύτερη άκουσε το χαιρετισμό του Αρχαγγέλου. Για τη συμμετοχή της Παναγίας στη σωτηρία μας, η εικόνα την παρουσιάζει σε μεγάλες διαστάσεις. Σε πολλές εικόνες είναι η πιο μεγάλη από όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα.
Στο πάνω μέρος της εικόνας είναι ο χορός των αγγέλων. Οι άγγελοι έχουν διπλή υπηρεσία. Δοξολογούν το Θεό και φέρνουν καλές αγγελίες. Ευαγγέλια στους ανθρώπους. Στην εικόνα εκφράζεται αυτή η διπλή υπηρεσία τους παριστάνοντας ένα τμήμα των αγγέλων προς τα πάνω, προς το Θεό, και ένα άλλο προς τα κάτω, προς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ποιμένες, που επειδή έχουν καθαρή καρδιά μπορούν να επικοινωνούν με τον κόσμο του ουρανού και να γίνονται οι πρώτοι μάρτυρες του θαύματος. Παριστάνονται στην εικόνα ακούγοντας τον ύμνο των αγγέλων, καθώς ένας άγγελος τους μιλά και τους εξηγεί για το γεγονός της γεννήσεως. Συχνά, ένας από τους ποιμένες παίζει με τη φλογέρα του, ανακατεύοντας την ανθρώπινη μουσική τέχνη με τον αγγελικό ύμνο. Από την άλλη μεριά της εικόνας εικονίζονται οι μάγοι, άλλοτε πεζοί και άλλοτε επάνω σε άλογα, κρατώντας τα δώρα τους, χρυσό, Λίβανο και Σμύρνα. Το χρυσάφι το προσέφεραν γιατί ο Χριστός είναι ο βασιλιάς των αιώνων, το λιβάνι γιατί ο Χριστός είναι ο Θεός όλων και τα Σμύρνα στον αθάνατο Χριστό που θα έμπαινε στον τάφο για 3 μέρες. Σημαίνουν λοιπόν τα δώρα, το θάνατο και την Ανάστασή του. Μπροστά από τους μάγους βαδίζει ο αστέρας που τους οδηγεί και τους δείχνει τη φάτνη. Η αχτίδα του αστέρα που δείχνει τη φάτνη ξεκινά από σημείο που βρίσκεται έξω από την εικόνα, από τον ουρανό. Αυτό σημαίνει πως το άστρο δεν είναι μόνο ένα κοσμικό φαινόμενο, αλλά και ένας μηνυτής από τον ουρανό, που φέρνει μήνυμα στη γη ότι γεννήθηκε σε αυτήν εκείνος που ανήκει στον ουρανό. Επειδή οι μάγοι είναι αστρολόγοι, μαθαίνουν πως γεννιέται ο Χριστός από ένα αστέρι. Με κάτι δηλαδή που μελετούν, όπως λέει και το απολυτίκιο της εορτής. «Εν αυτοί γάρ, οι τις άστρες λατρεύοντες, υπό αστέρο σε διδάσκοντο». Στο κάτω μέρος της εικόνας ζωγραφίζεται ο Ιωσήφ σκεπτικός για όλα όσα συμβαίνουν. Μπροστά του, με τη μορφή ενός γέροντα ή ενός τσοπάνου, ντυμένου με την προβιά, ο Σατανάς που προσπαθεί να σπείρει αμφιβολία στην ψυχή του. Ο Ιωσήφ εικονίζεται στην άκρη της εικόνας και όχι μαζί με το πεδίο και τη μητέρα του, γιατί δεν είναι πατέρας, αλλά προστάτης του Ιησού και της Μαρίας. Μένει ακόμα μία τρυφερή λεπτομέρεια στην εικόνα της γεννήσεως του Χριστού. Η λεπτομέρεια του πρώτου λουτρού του βρέφους που ζωγραφίζεται στα δεξιά και κάτω της εικόνας. Το γεγονός αυτό είναι παρμένο από την παράδοση. Καθισμένη μία γριά, η Σαλόμη που κρατά στην αγκαλιά της το νεογέννητο γυμνό και δοκιμάζει το νερό στο χέρι της, ενώ μία μικρή χωρική με το τσεμπέρι ρίχνει νερό για να κάνουν λουτρό του βρέφους. Η σκηνή, αν και είναι της καθημερινής ζωής, δείχνει μια ακόμη φορά πως ο γεννηθής ήταν πραγματικά άνθρωπος και είχε τις απαιτήσεις της ανθρώπινης φύσεως. Γεννάτε. Είναι δύο λέξεις που μαρτυρούν τις ημέρες που έρχονται. Για αυτές τις ημέρες η Εκκλησία μας
είτε με τους ύμνους, είτε με την αγιογραφή, με την αγιογραφία, δίνει το δικό της παρόν. Όμως το παρόν το δίνουμε και εμείς, όλοι μας, μέσα από την παράδοσή μας. Και η παράδοση θα έρθει απόψε κοντά μας με τα παιδιά της νεανικής χοροδίας ενορίας μας, όπου θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα της απόψινής βραδιάς, ξεκινώντας με τι άλλο, με κάλαντα. Τα κάλαντα ψάλλονται κυρίως από παιδιά, άλλες φορές με την συνοδεία του πατροπαράδοτου σιδερένιου τριγώνου και άλλες φορές με τη συνοδεία κάποιου μουσικού οργάνου. Τα κάλαντα ξεκινούν κυρίως με χαιρετισμό, στη συνέχεια αναγγέλουν τη μεγάλη χριστιανική εορτή που φθάνει και καταλήγουν σε ευχές. Η χοροδία μας θα μας πει βυζαντινά κάλαντα, τα κάλαντα της Πελοποννήσου και τα κάλαντα της Ικαρίας. Να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε και
Βάλε μας κρασί να πιούμε. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε τα ράφια να σημαίνια. Του χρόνου σαν και σήμερα να είναι μαλάμα τένια. Βάλε μας κρασί να πιούμε. Και του χρόνου να σας πούμε. Και του χρόνου να σας πούμε. Βάλε μας κρασί να πιούμε. Η συνέχεια της χοροδίας της ενορίας μας είναι με δύο τραγούδια, το Άγιος Βασίλης και η Ευχή μου. Δίγη, δίγη τα κουδούνια απ' το έρκυθρο χτυπάνε και οι ταράνδοι τραβάνε το αμάξι τους. Να τόσα η Βασίλης φτάνει κάθε χρόνο τέτοιο βράδυ. Να τόσο και τα δώρα φέρνει στα καλά παιδιά. Ήμουνα καλό παιδάκι, αϊ Βασίλη μου, και πάλι θέλω να μου φέρεις τρένο, τρένο να σφυράω. Μια κουκλίτσα θέλω να μου φέρεις, αϊ Βασίλη, να μιλάει, να χορεύει και να τραγουδά καλά. Ένα ωραίο αεροπλάνο θέλω εγώ που να πετάει τον αέρα, να το σκίζει σαν την αστραπή. Ένα ψεύτικο λογάκι να ανεβαίνω εγώ στην πλάτη, να κουνιέμαι όλη μέρα με χαρά πολύ. Μα εγώ δεν θέλω τίποτα απ' αυτά που είπαν άλλοι, θέλω μόνο την ειρήνη σ' όλη μας στη γη. Να είναι αγαπημένοι όλοι, όλοι μες στην οικουμένη και να χαίρονται μ' ειρήνη κάθε μια στιγμή. Να είναι αγαπημένοι όλοι, όλοι μες στην οικουμένη και να χαίρονται μ' ειρήνη κάθε μια στιγμή. Τέτοια εποχή να περάσει.